μας, όπως όλα τα παιδιά, το ενδιαφέρον και την προσοχή του. Στην ηλικία των 7, των 8, του είχα ζωγραφίσει μία κάρτα, γιατί θα έφευγε ταξίδι. Μπορεί να ήταν τα γενέθλιά του, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Και την είχα αφήσει μέσα στη τσάντα που θα έπαιρνε μαζί του στο ταξίδι. Πήγε, γύρισε και η κάρτα αυτή δεν είχε ανοιχτεί ποτέ. Δεν μπορώ να σας πω πόσες συνεδρίες μπορεί να έχω κάνει μόνο από αυτό το περιστατικό. Το οποίο όμως ήταν μία από τις πρώτες χαρακτηριστικές αναμνήσεις που είχα στη ζωή μου από τη σχέση μου με τον πατέρα μου. Εγώ λοιπόν, δουλεύοντας το ψυχοθεραπευτικά, γιατί μου ήταν και εμένα εντελώς τυφλό σημείο πριν, δηλαδή αν με ρώταγες στο έτσι, θα έλεγα, α, τι ωραία, μια χαρά οικογένεια, τι καλά οι γονείς μου, okay, ο πατέρας μου λίγο στο κόσμο του, αλλά δεν πειράζει. Έπρεπε να μπω βαθιά μέσα στην ψυχοθεραπεία για να συνειδητοποιήσω ότι με είχε στιγματίσει η συνολικότερη συμπεριφορά του και αυτό το οποίο τη συμβόλιζε για μένα ήταν το περιστατικό που σας είπα. Αυτό με την κάρτα. Το λέω τώρα και μπορώ να το πω ανώδυνα και να γελάω κιόλας, όμως θυμάμαι ότι λέγοντάς το στις συνεδρίες ήταν κάτι που ήταν πολύ επώδυνο και με έκανε μόνιμα να κλαίω. Μέχρι που είδα σε πόσα πεδία με είχε επηρεάσει και μένα η αίσθηση αυτή της απόρριψης. Απόρριψη αυτή από τον πατέρα μου. Άλλη απόρριψη από τη μάνα μου, η οποία δεν ήταν έτοιμη για παιδιά. Τι να σας λέω τώρα, πολλές ιστορίες. Στη συνέχεια φυσικά στο σχολείο. Εκεί έχουμε βιώσει πολλά δυσάρεστα, πολλής κόσμος, το οποίο και αυτό μας στιγματίζει όταν είναι σε ηλικίες προεφηβείας και εφηβείας. Είναι άλλο ένα στάδιο πολύ κρίσιμο για το θέμα της απόρριψης, γιατί έχει να κάνει κιόλας με την απόρριψη στο φύλο μας. Δηλαδή, πώς μου φέρονται εμένα οι συμμαθητές μου, πώς μπορώ να νιώθω ότι ανήκω σε μία ομάδα που είναι το ζόρι που τραβάει ένας έφηβος και πώς νιώθω ότι με έχουν ευτισμένη. Ή τότε, έτσι όπως λέγαμε εμείς στη γενιά μας, τι χιλόπιτα έχω φάει. Από το σύνολο της ομάδας, από τους φίλους το κοινωνικό της τάξης, είτε στο επίπεδο, ας πούμε, το γκομενικό, τι γίνεται με το άλλο φύλο και πώς αυτό το βιώνω μέσα από τη συνθήκη του σχολείου ή της ομάδας στην ηλικία της εφηβείας. Τρελές απορρίψεις εκεί, σε πολλά επίπεδα. Αν όμως από το σπίτι έχω μάθει να έχω μία υγιή υποδομή, ένα υπόβαθρο το οποίο με κάνει να με αγαπάω και να νιώθω ότι με αγαπάνε, τότε όλα αυτά μπορώ να τα ξεπεράσω πολύ πιο εύκολα, γιατί σαφώς θα συμβούνε και πρέπει και να συμβούνε, γιατί είναι μέσα στη ζωή και είναι στάδια και βήματα εξέλιξης. Δεν γίνεται δηλαδή να περιμένει ένα παιδί να έχει καθολική αποδοχή εκεί έξω, όπως μπορεί να έχει στο σπίτι του. Αν όμως η υποδομή που του έχουν δώσει στο σπίτι είναι τέτοια,
που να έχει ένα υγιές υπόβαθρο, τότε βγαίνοντας έξω, ακόμα και να αντιμετωπίσει τις χειρείς καταστάσεις ως προς το θέμα του «δε με θέλουνε», μπορεί κάλλιστα να τις αντιμετωπίσει. Αλλιώς αρχίζουν τα δύσκολα. Και αυτά τα δύσκολα συνεχίζουν και είναι μαζί σου όλη σου τη ζωή. Μέχρι να μπορέσεις με συνθήκες ενήλικες να τα αντιμετωπίσεις. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Όπως είπα και πριν, όπως λέω και πάντα, συνήθως με πολλή δουλειά. Και η δουλειά αυτή έχει να κάνει με το να μπορέσω αρχικά να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και να έχω μία πρόσβαση στα σημεία αυτά που δεν με βολεύει να παραδεχτώ. Δηλαδή να μπορέσω να έχω πρόσβαση σε μένα και να πω «Ναι, νιώθω ότι δεν με θέλει». Και αυτό να το πω χωρίς να μπω στο ρόλο του θύματος. Να το πω με διάθεση να δω το μοτίβο, να δω τι διαδικασία ακολουθώ στο παιχνίδι αυτό της απόρριψης, πώς τη δίνω την απόρριψη, πώς την παίρνω, πώς αντιδρώ, πώς μου φέρεται εκείνος, πώς τη δημιουργώ εκεί, όλο της το φάσμα, για να μπορέσω μετά να την αντιμετωπίσω ενήλικα, όχι θυματοποιημένα και ανήλικα. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να γνωρίζω ποιο είναι το παιχνίδι της απόρριψης που παίζω. Και όπως έλεγα και πριν, θα πρέπει, αν είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, να δω και εγώ πώς δίνω την απόρριψη πριν τη λάβω. Γιατί το πιο συνηθισμένο στην απόρριψη, όπως και σε όλες αυτές τις έννοιες, είναι τις έννοιες που γίνονται, που δεν είναι απλές έννοιες, που είναι βαθιά βιώματα, αυτό λέω έννοιες. Το πιο συνηθισμένο μοτίβο είναι ότι έχοντας την υπερευαισθησία αυτή εγώ στην απόρριψη, θα δώσω ένα παράδειγμα, θα μπω σε μία σχέση με μεγάλη δυσκολία αρχικά, διότι πρέπει να περάσει ο άλλος από 25.000 φίλτρα για να εγκρίνω εγώ ότι δεν... Εντάξει, okay, σε αυτή τη φάση δεν θα φάω απόρριψη. Πάω μετά στο επόμενο τεστάκι. Εδώ μπορεί να τη φάω την απόρριψη. Οπότε και εκεί πάλι το παίζω να δω. Και πάω στο επόμενο φίλτρο και το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο. Έχω εξαντλήσει λοιπόν τον άλλον πλήρως. Του έχω κάνει τη ζωή του ένα μαρτύριο. Συνέχεια να πρέπει να μου αποδεικνύει ότι παρόλα αυτά είναι εκεί και με θέλει και μ' αγαπάει. Εν τω μεταξύ, μ' αγαπάει, πώς μ' αγαπάει? Πριν καν με γνωρίσει. Διότι είναι τέτοιο το βίωμά μου της απόρριψης που εγώ πρέπει να περάσω τον άλλον από πολλαπλά τεστ στα οποία να μου επιβεβαιώσει το πόσο σημαντική είμαι για αυτόν και το πόσο με θέλει και μετά να δω αν τον θέλω εγώ ή όχι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο εγωκεντρικό είναι αυτό εκ μέρους μου. Γιατί ναι, είναι εγωκεντρικό. Δεν γίνεται εγώ να περιμένω να μου αποδείξεις εσύ πόσο με θες πριν αποφασίσω εγώ αν σε θέλω ή όχι και αν μου κάνεις. Αυτό λοιπόν το οποίο σου προβάλλω, αυτό το οποίο σου δείχνω, είναι χωρίς να το καταλαβαίνω, χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα, αυτό που σου προβάλλω όμως είναι
«Δείξε μου, μικρέ, τι μπορείς να κάνεις για μένα. Πόσο πραγματικά με θέλεις». Αυτό, από μέρους μου, είτε το καταλαβαίνω είτε όχι, βγάζει μία συνθήκη υπεροψίας. Ενώ εσωτερικά, εγώ είμαι απλά ένα φοβισμένο παιδί, το οποίο παίζει ανά πάσα στιγμή με την αίσθηση της απόρριψης. Δηλαδή, το μέσα μου εμένα φοβάται συνέχεια την απόρριψη, οπότε πρέπει να πάρω από σένα όσα περισσότερα εχέγγυα γίνεται για το ότι δεν θα με απορρίψεις, για το ότι θα μείνεις μαζί μου, για το ότι μπορώ να σε εμπιστευτώ, για το ότι θα μ' αγαπάς μία ζωή. Και απ' έξω αυτό που σου δείχνω, τι είναι στην ουσία, παρά μία απόρριψη. Και δεν αναφέρομαι αυτή τη στιγμή μόνο στο επίπεδο των προσωπικών ερωτικών σχέσεων. Αυτό, εάν εγώ το κάνω, είναι ένας μηχανισμός τον οποίον τον ακολουθώ όλη μου τη ζωή. Σε όλα τα παιδεία, σε όλα τα φάσματα. Το κάνω στη δουλειά, το κάνω στις φιλικές μου σχέσεις, το κάνω στις προσωπικές μου σχέσεις, το κάνω παντού, δεν το κάνω μόνο σε ένα. Απλά, όπως σε όλα τα θέματα από τα οποία υποφέρουμε, η καυτή πατάτα είναι εκεί που μας καίει περισσότερο συναισθηματικά. Και αυτό το κάψιμο είναι στα προσωπικά. Και τώρα που μιλάω για κάψιμο, να έρθω και λίγο στην αίσθηση που έχει η απόρριψη σαν κατάσταση μέσα μας. Στους περισσότερους από εμάς, σε μένα σίγουρα όταν τη βίωνα, ήτανε σε σωματικό επίπεδο κυριολεκτικά ένα κάψιμο. Το έχω δει και το έχω ακούσει και σε πολλούς άλλους ανθρώπους. Βιώνεται δηλαδή σωματικά στο ίδιο το σώμα. Δεν είναι απλά μία έννοια. Είναι μία κατάσταση ολοκληρωτική μέσα στην οποία μπαίνεις. Σου καίει το μυαλό διότι παθαίνεις μία αιμονή και επικεντρώνεσαι σε αυτό που δεν σε θέλει, απίστευτο χάσιμο ενέργειας, απίστευτο χάσιμο ενέργειας, γιατί υπάρχει μέσα σου, είναι ας πούμε σαν ένας φακός, ο οποίος λέει, οκ, ξεκινάει με το ραντάρ, ας πούμε, που λέει, ψάχνω, οι αντένες μου ψάχνουν να βρούνε ποιος είναι αυτός που δεν με θέλει. Οπ, βρήκα, lock. Και ζουμάρω και εστιάζω και πάω εκεί. Και λέω, δεν με θέλει και είμαι εστιασμένη σε αυτό. Ξεχνώντας εντελώς, παραμερίζοντας εντελώς, αρνούμενη πλήρως το ότι υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα κόσμου, καταστάσεων ανθρώπου που με θέλει. Που με θέλει, ρε παιδιά. Και ψάχνω να βρω μόνο, φοράω γυαλιά μόνο, με φακούς, σε αυτό που δεν με θέλει. Και αυτό μου καίει το μυαλό, δηλαδή κάποια στιγμή καίει ο φλάτζα, γιατί γίνεται μονή. Η σκέψη και η ίντρικα, η εσωτερική του μυαλού μου, στο γιατί δεν με θέλει, πώς δεν με θέλει, ποια ήταν τα δείγματα.